Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα παρακολουθήσουμε στο νέο κύκλο της σειράς, η Βασιλική θα καταφέρει τελικά να ανοίξει τα μάτια της και να αφήσει για πάντα πίσω της το άτυχο περιστατικό με τον παρολίγων τιμών της. Μόλις καταφέρουν να την τραβήξουν από το νερό, την ανεβάζουν αμέσως στη βάρκα. Η Βασιλική φαίνεται σαν ζωντανή νεκρή. Η Αρετή ουρλιάζει για το παιδί της και ο Στάθης με τον Φίλιππο την κοιτάζουν στασιμένη. Ο Μιλτιάδης σ' απομακρύνει όλους και σπέβδει να δώσει πρώτες βοήθειες. Γνωρίζει Κάρπα και καταφέρει να την επαναφέρει στη ζωή. Πριν να είναι πολύ αργά. Όλοι μένουν άναυδοι. Ο Μιλτιάδης καταφέρει να τη σώσει από βέβαιο θάνατο. Η Βασιλική ανοίγει τα μάτια της και συνειδητοποιεί πως η εκδρομή στη θάλασσα παραλίγο να εξελιχθεί σε φιάλτη. Ο Φίλιππος, ο Στάθης, η Αρετή, η Χάιδο, όλοι γίνονται υπερβολικά υπερπροστατευτικοί απέναντί της και κάνουν τα πάντα για να μην της λείπει τίποτα. Εκείνη αισθάνεται πως τη φέρονται σαν να είναι άρρωστη και θυμώνει πολύ μαζί τους. Η κατάσταση ξεφεύγει. Σύντομα η Βασιλική νευριάζει και ξεσπά, ζητώντας τους να σταματήσουν γιατί ο πτυγμός της δεν εξελίχθηκε σε κάτι ραγδαίο. Άραγε θα καταφέρει να τους ηρεμήσει. Ο Φίλιππος σκέφτεται σοβαρά να μην επιστρέψει στο στρατό, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται πρακτικά.